Υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στην διαδήλωση και με σύνθημα «Η τρομοκρατία δεν θα περάσει», η Επιτροπή για την Ελευθερία στην Διαδήλωση διοργανώνει αύριο 5η στις 7 η ώρα το απόγευμα έξω από την περιφέρεια Υπήρου συγκέντρωση και πορεία κατά του νομοσχεδίου της κυβέρνησης για τις διαδηλώσεις. Όπως τόνισαν εκ μέρους της Επιτροπής ο Νίκος Δημητρόπουλος και ο Χρήστος Μπούτσορας, η κινητοποίηση σε όλη την Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα και ιδιαίτερα το Συλλαλητήριο της Αθήνας απέδειξαν ότι το εργατικό και νεολαίστικο κίνημα δεν πρόκειται να ζητήσει άδεια για να αγωνιστεί. Χαιρετίζουμε τις μαζικές κινητοποιήσεις της 3ης 7 Ιουλίου και 5ης 9 Ιουλίου ενάντια στο χουντική εισέμπνευση νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, έτσι και στα Γιάννενα, χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες και ιδιαίτερα νεολαίοι πρωτοφώναξαν πως αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Αυτές οι πρώτες ελπιδοφόρες αγωνιστικές κινητοποιήσεις δείχνουν πως το μαζικό κίνημα δεν είναι διατεθειμένο να ανεχτεί οποιοδήποτε περιορισμό στο δικαίωμά του στη διαδήλωση. Η κυβέρνηση νομίζει πως είναι παντοδύναμη και μπορεί τώρα να βάλει τα δικαιώματα της νεολαίας και των εργαζόμενων στο γύψο για να περάσει ακάθεκτη τα νέα αντιλαϊκά και αντεργατικά μέτρα που ετοιμάζει. Αν δεν τους φτάνει αυτή η πρώτη απάντηση, να μάθουν πως η αλαζονία τους θα βρει πύργο αντίστασης και αντεπίθεσης απέναντί της, όπως και άλλες αντιδραστικές και αυταρχικές προσπάθειες στο παρελθόν που ήλπιζαν να καταργήσουν την ταξική πάλη. Καταγγέλουμε το όργιο καταστολής που δέχτηκε η μαζική πορεία της Αθήνας. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ, το ΔΙΑΣ και το ΔΕΛΤΑ για άλλη μια φορά έδρασαν ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, αναλαμβάνοντας τη βρώμικη δουλειά της διάλυσης της διαδήλωσης και το συλλήψαν στο σωρό. Ειδικά τα μηχανοκίνητα τάγματα του Χρυσοχοΐδη έπεφταν με τις μηχανές τους πάνω στα μπλοκ των διαδηλωτών και χτυπούσαν στο ψαχνό. Αποτέλεσμα αυτής της άγριας καταστολής ήταν 9 συλλήψεις, 8 προσαγωγές και αρκετά ανοιγμένα κεφάλια διαδηλωτών. Είναι βαθιά γελασμένοι όμως αν νομίζουν ότι θα μας τρομοκρατήσουν. Η ανυπότακτη νεολαία και ο κόσμος της εργασίας δεν θα σκύψει έτσι εύκολα το κεφάλι. Κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές. Για την κυβέρνηση και τους εκφραστές της είναι ντροπή να διαδηλώνεις, όπως ανέφερε ο Γεωργιάδης για τον κόσμο, όμως που πλήττεται από αυτή την πολιτική, από τα αυταρχικά μέτρα που σπέρνουν ανεργία και φτώχεια, είναι ανάσα ελευθερίας και ζωής. Εδώ και τώρα να αποσυρθούν οι αστήριχτες κατηγορίες και να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες, όλοι και όλες τους δρόμους για να μείνει το νομοσχέδιο έκτρωμα στα χαρτιά. Η οργή και οι διεκδικήσεις του λαού δεν πρόκειται να σταματήσουν με απαγορεύσεις διαδηλώσεων, με ξυλοφορτώματα, με τρομοκρατία όπως αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα διαδηλώνουμε και θα απεργούμε. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο μέσα στην πανδημία, που με μία σειρά αντιδραστικούς νόμους για την περίθαλψη, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τις εργασιακές σχέσεις, προσπαθούν να φορτώσουν την κρίση τους στις δικές μας πλάτες. Φοβούνται τις αντιδράσεις του λαού. Γι' αυτό χτυπάνε την οργάνωση και την πάλη του. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν θα τους περάσει. Θα παλέψουμε για το δικαίωμά μας στη ζωή, θα παλέψουμε για δουλειά με δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν, ως Επιτροπή για την Ελευθερία στη Διαδήλωση, καλούμε όλο το γιαννιώτικο λαό, τους εργαζόμενους, κάθε δημοκράτη άνθρωπο, σε διαδήλωση την 5η στις 7 η ώρα μπροστά στην περιφέρεια.